Χωρίς απρόοπτα ολοκλήρωσε η ΑΕΛ την προετοιμασία της για το αυριανό εντός έδρας μάτς πρωταθλήματος με τον Κάστορα, όπου ο Γιώργος Τράτζαλης δεν θα έχει και πάλι στη διάθεσή του τους τραυματίες Αραμπατζή, Σαββίδη και Παπαϊωάννου, καθώς ο ασθενής Μίτσης προπονήθηκε κανονικά, αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ πιθανές κάποιες αλλαγές στο αρχικό σχήμα, αφού υπάρχουν βασικοί ποδοσφαιριστές που εμφανώς χρειάζονται ανάσεις. Δυστυχώς και από τους νεοαποκτηθέντες μπορεί προς το παρόν να υπολογίζει μόνος του Μπουσινάκη, καθώς Τσεμπερίδης, Κουλίδης και Κοτσόπουλος, προερχόμενοι από επαγγελματικά πρωταθλήματα, δεν έχουν ακόμη δικαίωμα συμμετοχής. Στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, είναι προφανές ότι οι Βυσσινοί θα προσπαθήσουν να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις από την ισοπαλία στον ημιτελικό του κυπέλου με τον Αγροτικό Αστέρα και να βελτιώσουν την ψυχολογία τους εν ώψη της συνέχειας. Την ίδια στιγμή, σε διοικητικό επίπεδο, η ΑΕΛ εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί στην έφεση για την ποινή της μιας αγωνιστικής που επιβλήθηκε στην έδρα της για τον προμηνός αγώνα κυπέλου στην Κοζάνη, ενώ συνεχίζει τις επαφές για την επανένταξη του Αντώνη Τσάρα στις τάξεις της, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν ακόμη και στο πιθανό ενδεχόμενο αυτή να γίνει το καλό. Καλοκαίρι, προκειμένου ο νεαρός Λαϊρσαίος Μέσος να αγωνιστεί ως τότε σε ομάδα επαγγελματικού πρωταθλήματος. Θυμίζουμε ότι Άρης και Τύρναβος είναι δύο από τις ομάδες που τον διεκδικούν.